Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω στην σημερινή απογευματική συνεδρία. Επειδή έχουμε την στρογγυλή τράπεζα στη συνέχεια, θα πρέπει να βιαστούμε λίγο. Περνάμε επομένως απευθείας στο θέμα μας, που είναι η διεπιστημονικότητα, άτομο και εκπαίδευση. Έχουμε δύο ομιλητές. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Μπίκος, καθηγητής στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΙΘΙΔΕ. Κύριε Μπίκο, έχει το λόγο. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός ότι η συστηματοποίηση της γνώσης κατά επιστήμες ή και επιστημονικούς κλάδους είναι θαυμαστό επίτευγμα της ανθρώπινης σκέψης. Καθώς δηλαδή η γνώση περί κόσμου αυξανόταν και τους τελευταίους αιώνες εξεράγει, φαίνεται να ήταν μία λογική και αναπόφευκτη λύση ο κατακερματισμός της και η εξειδίκευσή της κατά τομής της ανθρώπινης ζωής. Οι πεπερασμένες δυνατότητες του ανθρώπινου νου να διαχειριστεί τον ωκεανό γνώσεων οδήγησε στη λύση της δημιουργίας τομέων γνώσης που ο καθένας ήταν αρμόδιος αλλά και εμβάθυνε σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά η οπτική της πραγματικότητας. Δεν πρέπει να λησμονείται και το γεγονός ότι ο ανθρώπινος νους ανέπτυσε παράλληλα κατά εποχή και την αντίστοιχη τεχνολογία της γνώσης. Επιχειρούσε δηλαδή να αναζητά βοήθεια από τεχνολογικά επιτεύγματα που διεύρυναν τις δυνατότητες αποθήκευσης, επεξεργασίας και καταβούληση ανάκλησης πληροφοριών και γνώσεων. Έτσι προέκυψε και η ενδιαφέρουσα συνάρτηση, σύμφωνα με την οποία η διεύρυνση της γνώσης προσέφερε και την ανάλογη τεχνολογία διαχείρισης της γνώσης. Η εκάστοτε τεχνολογία της γνώσης συνέβαλε στην περαιτέρω διεύρυνσή της, η οποία με τη σειρά της προσέφερε τη νεότερη τεχνολογία με τελευταία εξέλιξη, την ψηφιακή τεχνολογία της γνώσης και των πληροφοριών. Η εκάστοτε κατακτημένη γνώση περί κόσμου έπρεπε όμως και να μεταδοθεί στις επερχόμενες γενναίες, ώστε να προετοιμάζονται επαρκώς για τις απαιτήσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής κάθε κοινωνίας και εποχής. Η οργανωμένη και σκόπιμη εκπαίδευση που προέκυψε στηρίχθηκε στη λογική της εξειδίκευσης κατά επιστήμες και τον συνακόλουθο καταμερισμό της εργασίας που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση. Έτσι, τόσο τα προγράμματα εκπαίδευσης που προέκυψαν, όσο και η οργανωτική δομή των ιδρυμάτων εκπαίδευσης, ακολούθησε τη λογική της προσφοράς των γνώσεων σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες επιστήμες. Τα γνωστικά αντικείμενα κύρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιπροσωπεύτηκαν σε απλοποιημένη και συντομευμένη μορφή ως διακριτά και ανεξάρτητα μαθήματα στο αναλυτικό πρόγραμμα και κατ' επέκταση στο ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, θεωρήθηκε αυτονόητο πως περιεχόμενο της σχολικής γνώσης πρέπει να αποτελέσει ό,τι σημαντικότερο έχουν κωδικοποιήσει οι σύγχρονες επιστήμες, αλλά σε απλούστερη μορφή. Έτσι, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτέλεσε το πρότυπο και οι επιστήμες που εξασφάλισαν θέση σε αυτή διεκδίκησαν στη συνέχεια και κατέλαβαν θέση στη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τηρώντας πάντα την αρχή της απλούστευσης και της συντόμευσης. Ο εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος, βέβαια, δεν κατανέμεται ισότιμα μεταξύ των διδασκόμενων αντικειμένων, αλλά κατανέμεται με βάση την λεγόμενη μορφωτική αξία που αποδίδει σε καθένα από αυτά η κυρίαρχη παιδαγωγική κουλτούρα, αλλά και με βάση τη χρησιμότητα που αποκτά κάθε φορά ένα μάθημα ή συγκεκριμένα θέματα στα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα της εποχής. Η κατανομή δεν είναι εύκολη, οι πιέσεις πολλές και οι συντάκτες των αναλυτικών προγραμμάτων συχνά αμφιταλαντεύονται μεταξύ παιδαγωγικότητα σε εισαγωγικά και χρηστικότητα σε εισαγωγικά των μαθημάτων, κλείνοντας προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ανάλογα με τη γενικότερη παιδαγωγική ιδεολογία τους,
Κατά κανόνα, στις χαμηλότερες βαθμίδες επικρατεί το κριτήριο της παιδαγωγικότητας, ενώ στις ανώτερες το κριτήριο της χρηστικότητας ή της αναγκαιότητας. Αντίστοιχα, οργανώθηκε και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την προετοιμασία τους να διδάσκουν συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και σε συγκεκριμένες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα του κατακαιρματισμού της γνώσης είναι και η προσφορά της μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό ή εγχειρίδια, τόσο σε σχολικό όσο και πανεπιστημιακό επίπεδο. Αυτή η λογική των προγραμμάτων σπουδών και η δομή των εκπαιδευτικών οργανισμών έχει όμως καταρχήν μία σοβαρή διδακτική επίπτωση. Στο παραδοσιακό σχολείο όπως και στο πανεπιστήμιο κυριαρχούν οι μετοπικές και μονολογικές εισηγήσεις των διδασκόντων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις εμπλουτίζονται από ερωταποκρίσεις κατανόησης και ασκήσεις εμπέδωσης. Περιορίζουν τον εκπαιδευόμενο σε έναν παθητικό ρόλο και τον εξωθούν στην αποστήθηση στοιχείων και γνώσεων, σε έναν τύπο γνώσης δηλαδή που στηρίζεται ή απαιτεί το χαμηλότερο επίπεδο επεξεργασίας. Κάποιοι μιλούν και για σχολιοποίηση της γνώσης και αναφέρονται σε συγκεκριμένες αδυναμίες που παρατήρησαν ως αποτέλεσμα της οργάνωσης της προσφερόμενης γνώσης αλλά και του παραδοσιακού τρόπου εργασίας στα ιδρύματα εκπαίδευσης. Επισημαίνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις αποκομμένες από την πραγματικότητα και τα βιώματά τους. Η μάθηση και οι γνώσεις τους είναι συχνά προσανατολισμένα στην επιτυχία σε κάποιες εξετάσεις και όχι στην κατανόηση της σημασίας τους για τη ζωή τους. Επιπλέον δεν τους βοηθά αυτή η οργάνωση να τους γίνει συνειδητό ότι για κάθε φαινόμενο έχει παραχθεί γνώση από διάφορα επιστημονικά πεδία. Έτσι τους οδηγεί στη συσσόρευση ασύνδετων μεταξύ τους και σε μεγάλη έκταση αδρανών τελικά γνώσεων. Οι πρώτες αμφισβητήσεις έγιναν με ψυχολογικά και παιδαγωγικά κριτήρια και αναφέρονταν στην αναντιστοιχία της κατακαιρματισμένης γνώσης προς τις ολιστικές αντιλήψεις που διέπουν, για παράδειγμα, την παιδική ψυχολογία. Μεταγενέστερες σχολές ψυχολογίας, όπως είναι ο επικοδομισμός και η νευροψυχολογία του εγκεφάλου, ενίσχυσαν τις αρχικές ενστάσεις προς την κατακαιρματισμένη και αποπλαισιωμένη γνώση. Όσον αφορά τις εξειδικευμένες και το χειρότερο ασύνδετες μεταξύ τους γνώσεις, ο μεγάλος παιδαγωγός Τζον Ντιούι ήδη πριν έναν αιώνα προειδοποιούσε. Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός κλπ. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται. Τη λύση σε αυτό το αδιέξοδο και την απάλληψη αυτής της αδυναμίας προσφέρει όμως και πάλι ένα από τα επιτεύγματα του ανθρώπινου νου που έγκαιρα διαπίστωσε ότι τα πάντα είτε εντάσσονται είτε λειτουργούν ως σύστημα, ως όλον. Οι παιδαγωγοί κατά τις τελευταίες δεκαετίες θεωρούν ότι η αποστολή της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι να καταδεικνύει στους τροφίμους της την πραγματικότητα ότι τόσο ο φυσικός όσο και ο κοινωνικός κόσμος αποτελούν μια ενιαία πραγματικότητα, τα μέρη της οποίας επηρεάζουν και αλληλοεπηρεάζονται. Ξεκινούν λοιπόν με την αμφισβήτηση των παραδοσιακών προγραμμάτων σπουδών, που αποτελούσαν απλούς καταλόγους περιεχομένων προς μάθηση και προτείνουν να δίνεται η έμφαση σε μαθησιακούς στόχους που αναφέρονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Προτείνουν δηλαδή να προσφέρονται εναλλακτικά θέματα ή περιεχόμενα και να επαφίεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς η δυνατότητα επιλογής της θεματικής, αρκεί να προσφέρεται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων. Αυτού του είδους τα προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται ως ανοιχτά, open curricula, καθώς διακρίνονται από μία ευελιξία, προτρέποντας εκπαιδευτικούς και μαθητές να επιλέγουν ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές. Αποτελούν στην ουσία πλαίσια προγραμμάτων που παρακινούν τους εμπλεκόμενους, ακόμη και σε ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και αποδέσμευση από τα ανελαστικά και στερεότυπα περιεχόμενα σπουδών και τα εγχειρίδια τους. Τέτοιου είδους προγράμματα προσφέρουν και το κατάλληλο έδαφος για διεπιστημονική προσέγγιση της σχολικής γνώσης.
επιχειρείται μάλιστα εδώ και μια δεκαετία και στη χώρα μας η εφαρμογή στην υποχρεωτική εκπαίδευση του λεγόμενου διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών. Επιλέχθηκε ένας τρόπος οργάνωσης που διατηρεί μεν τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια επιλογής και διάταξης της σχολικής γνώσης, παράλληλα όμως επιχειρεί με ποικίλους τρόπους να συσχετίσει μεταξύ τους τα περιεχόμενα των διακριτών μαθημάτων, επιδιώκοντας να βοηθά το μαθητή να κατανοεί τις δυνατότητες διεπιστημονικής προσέγγισης των φαινομένων. Τη διεπιστημονική συσχέτιση επιχειρεί να διασφαλίσει, πρώτον, αναδεικνύοντας κατά τη μελέτη των επιμέρους ενοτήτων κάθε μαθήματος τις διεπιστημονικές εκείνες συσχετίσεις που ενυπάρχουν στα θέματα, στις έννοιες και στις διαδικασίες με όμορους ή και μη όμορους επιστημονικούς κλάδους. Δεύτερον, επιχειρώντας μέσα από διαδικασίες διάχυσης να εντάξει το περιεχόμενο προγραμμάτων, όπως είναι για παράδειγμα η αγωγή υγείας και η αγωγή του καταναλωτή, στα υπάρχοντα μαθήματα, στο βαθμό που αυτά προσφέρονται για κάτι τέτοιο. Και ο Ομιλόν κάτι τέτοιο πρότεινε πριν δύο δεκαετίες και για την ένταξη των γνώσεων για τον υπολογιστή. Καταλαβαίνετε, δηλαδή να μην δημιουργηθεί απαραίτητα ένα καινούριο μάθημα, μία νέα ειδικότητα κλπ, αλλά αν είναι δυνατόν να αξιοποιούμε γνώσεις και θέματα από υπάρχοντα μαθήματα για να εξοικειώνεται ο σύγχρονος μαθητής με αυτό το φαινόμενο. Τρίτον, επιχειρώντας να δημιουργήσει συμπράξεις μαθημάτων που οδηγούν σε υβριδικά μαθήματα, όπως είναι για παράδειγμα η μελέτη του περιβάλλοντος. Πηγαίνει όμως και ένα βήμα παραπέρα, καθώς διακηρύσει ότι ζητούμενο είναι η διαθεματική τελικά προσέγγιση της γνώσης. Προτείνει δηλαδή ευκαιριακά, αντί των διακριτών μαθημάτων, να αξιοποιούνται θέματα, ζητήματα και προβλήματα που παρουσιάζουν είτε προσωπικό ενδιαφέρον για τους μαθητές, είτε γενικότερο ενδιαφέρον για την κοινωνία και τον πολιτισμό, και αυτά τα ονομάζει ουνιβερσάλια. Βασική παραδοχή του ΔΕΠΣ, έτσι είναι τα αρχικά του, είναι ότι άσχετα από τις ακαδημαϊκές πρακτικές της κατάτμησης της γνώσης σε τομείς εξειδίκευσης, η σχολική γνώση για λόγους ψυχολογικούς και διδακτικούς πρέπει, πρώτον, να διδάσκεται σε ενιαιοποιημένη μορφή για να προσφέρει ολιστικές εικόνες της πραγματικότητας. Δεύτερον, να συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών για να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και σχετική με την πραγματικότητα που βιώνουν. Και τρίτον, να προσεγγίζεται με διερευνητικές μεθόδους, ώστε η γνώση να οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους τους μαθητές. Υποστηρίζει ότι η σχολική γνώση θα προσφέρει στους μαθητές νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης και δράσης για την αντιμετώπιση των καταστάσεων της καθημερινότητας, μόνον όταν γίνει κατανοητή, ενιαία, σχετική, ελκυστική και ενδιαφέρουσα. Διαφορετικά θα παραμείνει ανενεργό σώμα αποσπασματικών, ανοημάτιστων και αδιάφορων πληροφοριών και βέβαια είναι κατανοητό ότι οι αποσπασματικές πληροφορίες δεν συνιστούν γνώση. Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών θεσμοθετεί διεπιστημονικές ή διαθεματικές προσεγγίσεις και εντός των διακριτών μαθημάτων, αλλά και εκτός αυτών, στα πλαίσια κοινής σύμπραξης διαφορετικών μαθημάτων. Αναλυτικότερα, εντός των μαθημάτων προβλέπεται η διάθεση διδακτικού χρόνου στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας, που φτάνει μέχρι και το 10% του ετήσιου διδακτικού χρόνου για κάθε μάθημα για την εκπόνηση των λεγόμενων σχεδίων εργασίας ή projects. Η θεματική τους οφείλει να αντλείται από το περιεχόμενο του αντίστοιχου μαθήματος, αλλά η εστίαση και συγκεκριμενοποίηση του θέματος να ακολουθεί τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Θεσμοθετεί επίσης τη διάθεση 2 έως 3 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τη λεγόμενη ευέλικτη ζώνη, στα πλαίσια της οποίας οφείλει να γίνεται η εκπόνηση διαθεματικών σχεδίων εργασίας. Αυτή η ρύθμιση ίσχυσε αρχικά και για το γυμνάσιο, όχι μόνο για το δημοτικό. Τα τελευταία δυστυχώς χρόνια αυτός ο διδακτικός χρόνος θεωρήθηκε ότι είναι πιο χρήσιμος για παραδοσιακά μαθήματα.
Όπως γίνεται φανερό, κύρια μεθοδολογική λύση για τη διεπιστημονική αλλά και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης είναι τα λεγόμενα projects ή σχέδια εργασίας. Τα σχέδια εργασίας είναι από τη θεματική και τη μεθοδολογία τους, συμβάλλουν στην υλοποίηση με το φυσικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο των αρχών και των πρακτικών της διεπιστημονικότητας, διότι προσεγγίζουν τη γνώση βιωματικά μέσα από συλλογικές μορφές διερεύνησης θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων, τα οποία επιλέγουν οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους. Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις συλλογικές διερευνητικές διαδικασίες συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικογνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων, που τους καθιστούν ικανούς να αυτορυθμίζουν τη γενικότερη συμπεριφορά τους, συμπεριλαμβανομένης και της μαθησιακής. Επιπλέον, μέσα από τη συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία, κατακτούν και το είδος της γνώσης που χαρακτηρίζεται ως διαδικαστική. Για να υλοποιηθούν βέβαια τα σχέδια εργασίας, πρέπει να αλλάξει η λειτουργία κάθε τάξης ή και ολόκληρου του σχολείου. Πρέπει κάθε τάξη να μετατραπεί σε εργαστήριο παραγωγής γνώσης. Οι μαθητές να μάθουν να εργάζονται σε μικρές ομάδες και ο εκπαιδευτικός να εγκαταλείψει την εξ καθέντρα διδασκαλία και να γίνει ο υποστηρικτής και συντονιστής των ομάδων εργασίας. Πρέπει οι μαθητές να μάθουν να συντονίζονται και να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους, να εγκαταλείψουν το ένα και μοναδικό εγχειρίδιο και να μάθουν να αξιοποιούν όλες τις πηγές άντλησης πληροφοριών. Για να μην παρεποδίζονται αυτές οι διαδικασίες από τις διακοπές που επιβάλλει το ορολόγιο πρόγραμμα και η διαδοχή των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, μπορεί το σχολείο να αποφασίζει κατά διαστήματα να γίνεται πιο ευέλικτη διαχείριση του σχολικού χρόνου. Πρέπει επίσης το σχολείο να ανοίξει τις πόρτες του και είτε να επιτρέψει σε γονείς και φορείς να συμμετέχουν στις διαδικασίες, είτε το σχολείο να βγει στην κοινωνία και την πραγματική ζωή για να την γνωρίσει από κοντά. Πρέπει τέλος οι συμμετέχοντες να μάθουν να παράγουν προϊόντα και να μπορούν να τα παρουσιάζουν. Οι συλλογικές διαδικασίες βεβαίως δεν αφορούν μόνο τους μαθητές, αφορούν και τους εκπαιδευτικούς όλων των διδακτικών αντικειμένων και τάξεων. Η διεπιστημονική διερεύνηση θεμάτων απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους. Αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματισμός και η υλοποίησή τους απαιτεί την εμπλοκή εκπαιδευτικών από διάφορες ειδικότητες. Εγώ το λέω επιγραμματικά, πρέπει ο Σύλλογος Διδασκόντων από απλή διοικητικού τύπου συνύπαρξη συναδέλφων να μετατραπεί σε λειτουργική ομάδα συνεργασίας. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να καταθέσω την εκτίμησή μου ότι για πρώτη φορά στην ελληνική εκπαίδευση έχουμε προγράμματα σπουδών που δίνουν περισσότερη έμφαση στους στόχους και δεν αναλώνονται στην απλή εξάντληση κάποιας διδακτέας ύλης, κάποιων περιεχομένων μάθησης. Ακόμη παραπέρα πρόκειται για προγράμματα που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες και για την αλλαγή στον τρόπο εργασίας στο σχολείο. Με όρους διδακτικής δίνουν τη δυνατότητα για εφαρμογή πιο καινοτομικών και πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Δεν μου διαφεύγει βέβαια το γεγονός ότι δημιουργήθηκε απλά ένα πρώτο ευνοϊκό πλαίσιο το οποίο υπάρχουν εκπαιδευτικοί και σχολεία που το αξιοποιούν με αξιοζήλευτο τρόπο, αλλά υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που αρέσκονται στη βολική λύση της πεπατημένης, δηλαδή της παραδοσιακής με τοπικής διδασκαλίας. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την αφορά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπίκο για την εισήγησή του. Πολύ λίγο ξέφυγε από το χρόνο του, διατύπωσε πολύ πρακτικές σκέψεις και νομίζω ότι αυτό το χρειαζόμαστε, διότι αν μετά από όλα αυτά που λέμε εδώ μέσα, μετά από χρόνια βρισκόμαστε στα ίδια αδιέξοδα και θα βρισκόμαστε αν όλα αυτά δεν περάσουμε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Υποθέτω ότι η εισήγηση του κυρίου Τριάρχου, που είναι ο επόμενος ομιλητής μας, βρίσκεται λίγο πολύ στο ίδιο μήκος κύματος. Ο τίτλος είναι «Τα τονωτικά της θέλησης». Γνωρίζω όμως ότι μάλλον θα ξεκινήσει από λίγο παλιότερα, από έναν σπουδαίο
Ισπανό, ο οποίος θεωρείται κατά κάποιο τρόπο εθνικός ήρωας στη χώρα του, τον Ραμόν Καχάλ, έναν από τους πρώτους νευροανατόμους, νευροεπιστήμονα θα λέγαμε σήμερα, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά με τον εγκέφαλο και όχι μόνο. Κύριε Τριάρχο, ο κύριος Τριάρχο είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γιατρός και νευροεπιστήμονας. Επομένως, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την ομιλία του. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ και την Επιτροπή για την πρόσκληση. Θα ήθελα να αφιερώσω την ομιλία μου σε έναν μεγάλο διανοούμενο του 20ου αιώνα, τον Ραμόν Καχάλ, ο οποίος ήταν στο επάγγελμα νευροανατόμος, αλλά στην ουσία πραγματικός διεπιστήμονας. Και φέτος, πριν από 10 μέρες, ήταν τα 80 χρόνια από τον θάνατό του, οπότε ας το θεωρήσουμε αυτό σαν ένα memorial στη μνήμη του. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι εμπνευσμένος από ένα από τα μη νευροανατομικά του βιβλία, το οποίο έχει τον τίτλο «Τα τονοτικά της θέλησης», και είναι όλες οι πρακτικές ιδέες προς νέους επιστήμονες που απέσταξε από μια καριέρα πολλών δεκαετιών. Και σε αυτό το πλαίσιο γράφει, ας συνειδητοποιήσουμε ότι τα καλύτερα τονοτικά της θέλησης είναι η αλήθεια και η ηθική, και στο τρίτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου αναπτύσσει διεξοδικά τις ηθικές αξίες που χρειάζεται να εξοραϊστούν και οι οποίες είναι σαν κοιτάσματα τονοτικής ενέργειας για την θέληση του νέου επιστήμονα. Και ως τονοτικά της θέλησης συνολικά εννοεί την αναζήτηση της αλήθειας μέσα από την επιστημονική έρευνα. Έτυχε φέτος μαζί με τα 80 χρόνια από το θάνατό του να εκδοθούν 2 από 3 βιβλία τα οποία ετοίμαζα εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία περιέχουν τις μη νευροεπιστημονικές μελέτες του Καχάλ. Το ένα αφορά θέματα παιδαγωγικής, το οποίο εκδόθηκε τον Μάιο. Το δεύτερο είναι τα δοκίμια ψυχολογίας, που θα βγει αυτό το μήνα. Και το τρίτο είναι η πρώτη ελληνική μετάφραση, είναι η 10η γλώσσα στην οποία μεταφράζονται τα τονοτικά της θέλησης. Είναι ένας οδηγός που έχει εμπνεύσει τουλάχιστον 4 γενιές ερευνητών στην Ισπανία και στη Λατινική Αμερική, και έχει παραγάγει και κάποιους νομπελίστες, πνευματικούς απογόνους του Καχάλ. Ο Καχάλ θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης νευροεπιστήμης. Είναι αυτός ο οποίος μοιράστηκε το βραβείο Νομπέλ το 1906 μαζί με τον Καμίλο Γκόλτζι, τον γνωστό Ιταλό παθολογανατόμο. Ο Γκόλτζι είχε αναπτύξει μια μέθοδο με την οποία έβαφε τους νευρώνες με άλατα αργύρου, αλλά είχε προτείνει την λάθος υπόθεση. Ο Καχάλ χρησιμοποίησε την μέθοδο του Γκόλτζι, αλλά την ερμήνευσε με τον σωστό τρόπο, ο οποίος έχει αντέξει στο τεστ του χρόνου. Και η ιστολογία του νευρικού συστήματος, η τρίτομη του Καχάλ, θεωρείται η βίβλος των νευροεπιστημών ακόμη και σήμερα. Αριστερά είναι ένα σκίτσο του Γκόλτζι και η βασική του υπόθεση ήταν πως όλοι οι νευρώνες είναι ενωμένοι μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό κυταρόπλασμα, δηλαδή σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα όργανα του σώματος, εδώ υπάρχει ένα συνεχές δίκτυο, ένα συγκίτιο όπως το έλεγαν, και αυτό δίδασκαν στις ιατρικές σχολές στα τέλη του 19ου αιώνα, τη θεωρία του δικτύου. Ο Καχάλ, χρησιμοποιώντας την μέθοδο Γκόλτζι και την οξύτητα της κρίσης του μέσα από ένα απλό οπτικό μικροσκόπιο, συνήγαγε ότι οι νευρώνες έχουν τελικές απολήξεις και δεν είναι ένα ενιαίο δίκτυο, αλλά είναι απλώς κύτταρα, οπότε και ο εγκέφαλος δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τα υπόλοιπα όργανα, είναι ένας βιολογικός ιστός που είναι φτιαγμένος από μεμονωμένα κύτταρα. Και αυτή η έννοια του εξατομικευμένου νευρώνα ως δομικής και λειτουργικής μονάδας του εγκεφάλου είναι η βασική αρχή στην οποία βασίζεται η σύγχρονη νευροβιολογία. Εδώ δεξιά είναι το εργαστήριο της ιστολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, όπου ο Καχάλ ήταν καθηγητής.
Και ένας από τους καθηγητές μου στα μεταπτυχιακά στην Αμερική, το πρώτο πράγμα μας είχε πει, αν νομίζετε ότι κάποτε κάνετε μια σπουδαία ανακάλυψη, πάτε και διαβάστε τον Καχάλ και πιθανόν είναι να το βρείτε εκεί μέσα. Στις 17 Σεπτεμβρίου, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, πριν 40 μέρες, μια πολύ δυνατή ομάδα από τη Χαϊδελβέργη δημοσίευσε ένα άρθρο στο Neuron, το οποίο έλαβε μεγάλη διάσταση και στις ειδήσεις. Βρήκαν ότι κάποιοι νευρώνες στον υπόκαμβο έχουν νευράξονες που αντί να εκφύονται από το σώμα, εκφύονται κατευθείαν από τους δεντρίτες. Κανονικά ο νευρώνας έχει δύο πόλους, τον δεντρητικό και τον αξονικό. Ο δεντρίτης δέχεται σήματα, ο αξονικός διώχνει σήματα. Βρήκαν ότι στον υπόκαμπο, περίπου στο 50% των νευρώνων, ο άξονας εκφύεται κατευθείαν από το δεντρίτη και παρακάμπτει το σώμα. Και αυτό το ερμήνευσαν ως έναν τρόπο της φύσης να επιταχύνει την μετάδοση των σημάτων. Και όταν το διάβασα αυτό, λέω κάτι μου θυμίζει, πήγα στα βιβλία του Καχάλ και ο ίδιος το είχε περιγράψει 120 χρόνια νωρίτερα, δεν τον κάναν αναφορά, στο σκουλίκι πάνω αριστερά, στα έντομα, στη μέση επάνω, στα τροκτικά πάνω δεξιά στην παρεγκεφαλίδα, στο χαμελέοντα κάτω αριστερά, στον οπτικό λοβό των ψαριών και των αμφιβίων και τέλος στον ανθρώπινο υπόκαμπο κάτω δεξιά. Και αυτά τα κυκλάκια είναι το σημείο που δείχνει ο Καχάλ με το χέρι του και ο αδερφός του, ο οποίος ήταν 2 χρόνια νεότερος και συνέβαλε και αυτός κάποιες πρωτότυπες έρευνες, να δείχνει άξονες να εκφύονται κατευθείαν από δενδρίτες. Οπότε έκατσα και έγραψα ένα mini review και το υπέβαλα και μέσα σε 15 μέρες έγινε δεκτό και δημοσιεύθηκε προχθές την Πέμπτη. Τώρα, ο Σεβέρο Οτσόα ήταν ένας άλλος Ισπανός γιατρός, ο οποίος πήρε τον Νομπέλ μαζί με τον Κόνμπερκ το 1959 για τη μελέτη του στο RNA και έχει γράψει μια πολύ όμορφη πρόταση, ενώ δεν τον είχε τον Καχάλ καθηγητή στην ιατρική, δεν τον πρόλαβε. Γράφει ότι ο Καχάλ ήταν αυτοδίδακτος, μια ιδιοφυΐα που συγκρίνω με τον Εύτονα, τον Γαλιλαίο, τον Παστέρ και πολλούς άλλους που τράβηξαν το πέπλο που έκρυβε από τα μάτια μας το όραμα της φύσης. Το πώς προέκυψε στην τούνδρα της Ισπανίας της εποχής του είναι ένα θαύμα. Όπως επίσης αποτελεί άλλο θαύμα για μένα το πώς προέκυψε στη μουσική μια μορφή σαν αυτήν του Μότσαρτ. Και οι δύο είναι τρόπον τεινά υπερφυσικά όντα με ταλέντα και χαρακτηριστικά ουσιαστικά υπεράνθρωπα. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολή. Τώρα, μιλώντας για διεπιστημονικότητα, ο Καχάλ ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός κουρέα και ως βοηθός τσαγκάρι. Είχε έναν πολύ αυστηρό πατέρα και ενώ μικρός είχε τρομερό ταλέντο στη ζωγραφική, ο πατέρας δεν τον άφηνε να ζωγραφίζει και έπαιρνε κουτιά από τσιγάρα, τα βουτούσε στο νερό για να βγάλει τις χρωστικές και να ζωγραφίσει μόνος του κρυφά. Και τελικά αυτό το ταλέντο τον βοήθησε στο να αποτυπώσει τη δομή των νευρικών κιτάρων. Ένα άλλο πάθος του ήταν η φωτογραφία. Αυτές είναι φωτογραφίες του ίδιου του Καχάλ από το Λούβρο και από την Νότρ Ντάμ, σε γυάλινες πλάκες. Και το τρίτο μεγάλο πάθος του ήταν το σκάκι, το οποίο έφτασε σε σημείο να τον απασχολεί τόσο πολύ που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, ούτε να κοιμάται και τελικά περιγράφει σε ένα από τα κεφάλαια της αυτοβιογραφίας του πώς μπόρεσε να ξεπεράσει αυτόν τον εθισμό και να αφοσιωθεί στην επιστήμη του. Όταν ο Αϊνστάιν εισήχθη στην Ακαδημία Επιστημών της Μαδρίτης, το βράδυ πήγε στο σπίτι του Καχάλ. Ο Καχάλ ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος και παίξαν μια παρτίδα σκάκι, αλλά δεν ξέρουμε ποιος κέρδισε. Μία από τις μεγάλες φράσεις του Καχάλ, το οποίο οι Ισπανοί έχουν χρησιμοποιήσει και για μετάλλια και ως τίτλο βιβλίων, είναι η φράση ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να καταστεί, αν το προσπαθήσει, ο γλύπτης του ιδίου του εγκεφάλου του και ακόμη και οι λιγότερο πρικισμένοι μπορούν από νοητικής απόψεως να παράξουν άφθονους καρπούς σαν την άγονη γη όταν καλλιεργηθεί και λιπανθεί σωστά. Και μια άλλη σπουδαία φράση του είναι ότι έχει υποθεί μύριες φορές με γράμματα λαξευμένα στο μάρμαρο ότι το πρόβλημα της Ισπανίας, αυτό το γράφει το 1922, είναι πρόβλημα παιδείας. Ακριβώς. Πριν οτιδήποτε άλλο, επήγει να καλλιεργήσουμε εντατικά τη γόνιμη γη και το πνεύμα μας, σώζοντας, χάρη του πολιτισμού και της ευμάρειας της πατρίδας μας, όλα τα ποτάμια που χάνονται στη θάλασσα και όλα τα ταλέντα που χάνονται στην άγνοια.
οι βιογράφοι του τον βάφτισαν Δον Κιχώτη του μικροσκοπίου, γιατί χρησιμοποιώντας πολύ απλά μέσα, αλλά ένα τεράστιο πάθος για την επιστήμη, μπόρεσε και έλυσε πολλά από τα μυστικά του εγκεφάλου και μας τα κληροδότησε. Είχε έναν ευρύ κύκλο κοινωνικών εταίρων και μια φορά τη βδομάδα μαζεύονταν στα καφέ της Μαδρίτης με φιλοσόφους, λογοτέχνες, ποιητές. Αυτή η φωτογραφία είναι στο καφέ Σουίθο, το καφέ Ελβετικών, το οποίο το 1920 γκρεμίστηκε. Και εκεί συζητούσαν διάφορα θέματα από όλες τις επιστήμες, από φιλοσοφία μέχρι νευροανατομική. Και κάποιες από αυτές τις σκέψεις του τις αποτύπωσε σε ένα από τα μη ανατομικά του βιβλία με τον τίτλο «Charles de Café», «Κουβέντες του καφενείου». Και κάποια από αυτά τα αποσπάσματα έχω συμπεριλάβει στις σκέψεις παιδαγωγικής. Να σας πω μια-δυο πολύ απλές σκέψεις. Οι άνθρωποι της επιστήμης, σαν τα ουράνια σώματα, είναι δύο ειδών. Αυτοί που παράγουν φως και αυτοί που το αντανακλούν. Μια άλλη σκέψη, το να διαπράττουμε λάθη δεν είναι το χειρότερο κακό. Το χειρότερο είναι να δικαιολογούμε ή, όπως λέμε σήμερα, να εξορθολογίζουμε τέτοια πράγματα, αντί να τα αναγνωρίσουμε ως έγκαιρες προειδοποιήσεις της απερισκεψίας ή της άγνοιάς μας. Ένα άλλο σχετικό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εντελώς άψογοι και ευλαβικοί, που σέβονται τη γυναίκα σου, την υπόλοιψή σου, τη φήμη σου, την περιουσία σου, τα πάντα, εκτός από ένα πράγμα, τον χρόνο σου. Και ούτω καθεξής. Πώς θα περιέγραφε τον άνθρωπο ένας πίθηκος, πιθανότατα ως μια ικτρή περίπτωση εκφυλισμού που προέκυψε από την μεταδοτική μανία να μιλάει, να σκέφτεται και να νομίζει. Και έχει διάφορα τέτοια σοφά που μοιραζόταν με τους φίλους του στα καφέ. Και θα κλείσω, είμαι εντάξει με χρόνο, θα σας παίξω ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Όταν ήταν κοντά στα 80, δύο χρόνια πριν από το θάνατό του, κάποιοι από τους μαθητές του τον έπεισαν να πάει σε ένα στούντιο και να ηχογραφήσει κάποιες από τις σκέψεις του για την παιδαγωγική. Και πριν χρόνια εντόπισα ένα από αυτά τα αντίγραφα σε δίσκο 78 στροφών και το έχω γυρίσει σε ψηφιακό. Είναι και οι δύο πλευρές. Θα σας βάλω μόνο την πρώτη που κρατάει 2,5 λεπτά. Και παράλληλα έχω τη διαφάνεια με το κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Pensamiento de tendencia educativa. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Te quejas de las censuras de tus maestros, émulos y adversarios cuando debieras agradecerlas. Tus golpes no te hieren, te esculpen. Con pocas excepciones, todo joven dotado de acusada y fuerte personalidad reacciona contra las exageraciones doctrinales o sentimentales de padres y maestros, adoptando el tono o colorido moral complementario. El tumulto de la vida social suele obrar sobre las cabezas humanas débiles como el río sobre un cristal de cuarzo. Arrastrado y golpeado por la corriente, conviértese al fin en vulgar canto rodado. Quien desee conservar incólumes las brillantes facetas de su espíritu, recójase prontamente en el remanso de la soledad, tan propicio a la actividad creadora. Natural y loable es el ansia de reputación. Importa, empero, que el maestro discierna los dos principales tipos de ambiciosos. Los que codician la fama como fin y los que la persiguen como medio, cultívense de preferencia los primeros. Misión trascendental del educador es desarrollar alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas. Solo trabajando se enseña a trabajar. Como decía Cisneros,
para el ejemplo, es el mejor predicador. Nos gustan los libros que relatan las hazañas que hubiéramos deseado realizar. Es decir, un programa de vida noble y bella, frustrado por el aciago destino. Suele crecer la planta según la dimensión de la maceta. El talento aldeano obstinado en su rincón difícilmente alcanzará su pleno florecimiento. La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células cerebrales. Es un capital grande o pequeño que nadie puede aumentar, ya que la neurona es incapaz de multiplicarse. Pero si se nos ha negado la posibilidad de acrecentar el caudal celular, se nos ha otorgado, en cambio, el inestimable privilegio de modelar, ramificar y complicar las expansiones de estos elementos, como si dijéramos de los hilos telegráficos del pensamiento, para combinar casi hasta el infinito las asociaciones reflejas y las creaciones ideales. Aprovechémonos de esta preciosa prerrogativa durante la juventud y la edad viril, porque el protoplasma neuronal parece endurecerse como el mortero con el transcurso del tiempo. Y no hay nada más infecundo y aún nocivo que una cabeza incapaz de aprender y corregirse. Existen dos variedades humanas de valor harto desigual. El hombre rebañego, moldado por la tradición y la rutina, y el hombre nuevo, forjado por autorreflexión. Esta variedad mental merece exclusivamente el nombre de individuo, porque solo él es capaz de aportar algo al acervo común del progreso. Las cabezas sencillas y sugestionables reproducen el tipo humano ancestral, orientadas hacia el pasado, desdeñan el futuro. Son empero necesarias, ya que forman la reserva evolutiva de la raza, donde laten en potencia, aguardando su hora, los genios del porvenir. Final de la ciencia. Puesto que vivimos en pleno misterio, luchando contra las fuerzas desconocidas, tratemos en lo posible de esclarecerlo. Concluida nuestra labor, seremos olvidados como la semilla en el surco, pero algo nos consolará el considerar que nuestros remotos descendientes nos deberán un poco de su dicha y que gracias a nuestro esfuerzo el mundo resultará algo más agradable e inteligible. Una severa autocrítica constituye el más precioso don del pensador. Nada de embriagarse con el propio vino, bueno o malo. No imitemos la credulidad confiada de la galinácea que incuba con la misma formalidad un huevo fecundo y un huevo de mármol. Sobre la primacía de la teoría, sobre la práctica y viceversa, se han gastado más de tiempo. Hoy, al contrario de otras épocas, prevalece la exageración practicista, con lo que se obtienen buenos obreros, pero rutinarios y mediocres maestros. Se olvida demasiado que el problema docente es un problema de equilibrio mental. La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células cerebrales. Es un capital grande o pequeño que nadie puede aumentar, ya que la neurona es incapaz de multiplicarse. Pero si se nos ha negado la posibilidad... Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τριάρχο για αυτή την πολύ ζωντανή και όμορφη παρουσίαση της σπουδαίας αυτής προσωπικότητας. Για να συσχετίσω λίγο τις δύο φαινομενικά διαφορετικές ομιλίες, θα έλεγα ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μάθηση. Και μάθηση σημαίνει αλλάζει ο εγκέφαλός μας. Αλλάζουν οι συνάψεις, δηλαδή τα σημεία επαφής μεταξύ των νευρικών κυττάρων, αλλάζει η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου. Αυτά είχε επισημάνει από την εποχή εκείνη ακόμη ο Ραμόν Καχάλ και προσπαθούμε να τα κάνουμε πράξη με οποιοδήποτε τρόπο εδώ πέρα, είτε μέσω της εξειδίκευσης, είτε μέσω της διεπιστημονικότητας. Ερωτήσεις από το
ακροατήριο. Κανεί. Αυτό για το οποίο μίλησε ο τελευταίος που δεν πρόλαβα να ακούσω να δω το όνομά του. Όσον αφορά στους νευρώνες, οι οποίοι γίνονται όλο ένα και πιο δίσκαμπτοι ανάλογα με τα χρόνια που περνάνε, κατά πόσο αυτό επηρεάζεται από τον ψυχολογικό παράγοντα, δηλαδή από το πώς μαθαίνει κάποιος να αλλάζει την προσωπικότητά του, ας πούμε, ανάλογα δηλαδή με τον χρόνο που περνά. Με την ίδια αναλογία θα αντιδράσει δηλαδή ένα σε αλλαγές. Το ζήτημα που θέτετε έχει να κάνει περισσότερο με τις συνάψεις των νευρώνων παρά με τους ίδιους τους νευρώνες. Η μάθηση και η διαβίου μάθηση, το μελετούν αυτό στα τελευταία χρόνια, εμπλέκει νευρώνες σε συναπτογενέσεις, δηλαδή στο να δημιουργήσουν νέες συνάψεις και να υπάρχει μια διαρκής ευπλαστότητα του εγκεφάλου σε όλες τις ηλικίες. Τώρα, αν υπάρξει κάποια πραγματική νευρολογική πάθηση, είναι άλλο ζήτημα, αλλά μιλάμε για φυσιολογική εξέλιξη. Και υπάρχουν και προγράμματα και μαθήματα σε πολλά πανεπιστήμια με τον τίτλο «Διαβίου μάθηση και εγκεφαλική ευπλαστότητα». Είναι ένα ολόκληρο μεγάλο κεφάλαιο αυτό το ζήτημα. Άλλη ερώτηση. Με τον κίνδυνο να ερεθίσω ενδεχομένως πάλι ορισμένος από το ακροατήριο, θα ρωτούσα τον κύριο Μπίκο, αν υποθέσουμε ότι αυτό πια είναι κάτι δεδομένο, ότι η μάθηση σημαίνει ότι αλλάζουμε τον εγκέφαλό μας. Πώς θα βλέπατε το γεγονός οι εκπαιδευτικοί αρχικά να εκπαιδευτούν σε θέματα του εγκεφάλου, γνώσης του εγκεφάλου, και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να περάσουν αυτές τις γνώσεις από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν μιλάω βέβαια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς τα βλέπατε δηλαδή να αλλάζανε κατά κάποιο τρόπο τα σχολικά προγράμματα να συμπεριλάβουν ένα τέτοιο αντικείμενο. Σας συνέλαβα να μιλάτε για αντικείμενο πάλι όμως. Πού είναι οι διεπιστημονικές συσχετήσεις. Βλέπετε τελικά ότι, πώς το λένε, θα απαντήσω ίσως λίγο διπλωματικά και γενικόλογα, πόσο η ζωή, αλλά προφανώς και η λειτουργία μας, ο οργανισμός μας, συχνά απαρτίζει από αντιφατικά στοιχεία. Για παράδειγμα, το ένα, λέμε, είναι η προσπάθεια, η δυνατότητα οργάνωσης σε ένα ενιαίο σύνολο, αλλά ταυτόχρονα και η προσπάθεια ξεχωρίσματος, τμηματοποίησης κλπ. Έτσι, προφανώς, και σκεφτόμαστε, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι κι εσείς πάλι πήγατε, ως πρώτη επιλογή, κάνατε το αντικείμενο, το τμήμα. Και μπορώ να σας απαντήσω πειρακτικά, να προσθέσουμε κι άλλα, δηλαδή, στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αν μιλήσετε με μαχόμενο εκπαιδευτικό, μπορεί να σας απαντήσει «αμάν πια, πρέπει να είμαι ειδικός για το δίκαιο, το περιβάλλον, την κατανάλωση, τώρα και για τον εγκέφαλο». Ναι, το κατανοώ ότι γενικά με άλλο τρόπο θα είναι συνειδητές ακόμα και οι μαθησιακές διαδικασίες σε αυτόν που έχει και τέτοια γνώση. Άλλο ερώτημα είναι μετά πώς αυτό θα περάσει, από ό,τι καταλαβαίνω, και στο πρόγραμμα σπουδών του μαθητή. Αυτή η γνώση ή και τέλος πάντων η συνειδητοποίηση ότι πάλι μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα που το λέμε κόσμο, γνώση κλπ. Υπάρχει και αυτό το θαυμαστό που λέγεται εγκέφαλος, νευρικό σύστημα κλπ. Αμέσως σας ρωτώ, πώς μπορεί να αποφασίσει η κοινωνία ή και οι σύνοντες για την εκπαίδευση
στο τι είναι μορφωτικά πολύτιμο, τι πρώτο, τι ύστερο. Είναι ένα πρόβλημα. Αενάως μπορούμε να προσθέτουμε θέματα, περιεχόμενα. Αμέσως απαντώ, μήπως η λύση είναι θάρρος στα κενά. Γιατί? Για να έχουμε χρόνο, αναστοχασμό, το είπε και ο Καχάλ, ότι άλλο είναι απλά να συσσωρεύεις, να σκέφτεσαι, να μιμήσαι, δεν ξέρω τι, αλλά όταν βρίσκεις και χρόνο για να αναστοχάζεσαι, ίσως τότε κερδίζεις και τα περισσότερα. Θάρρος στα κενά σε μια κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Το σχολείο δεν είναι ο μοναδικός πληροφοριοδότης. Άλλαξε εντελώς η αποστολή του, ο ρόλος του. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι έχει τόσο συμπληρωματικούς όσο και ανταγωνιστικούς φορείς, όπως θα το δει κανείς. Δηλαδή, η γνώση που διαχέει έρχεται συχνά σε ανταγωνισμό με τη γνώση των ΜΜΕ. Δεν υπάρχει πιο εύκολο από ένα νέο να χτυπήσει στο Google ή τέλος πάντων στην αναζήτηση στο διαδίκτυο. Οπότε αλλάζει ο ρόλος και η αποστολή του σχολείου. Εύχομαι σαν παιδαγωγός να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω αυτό που επιχειρεί έτσι εμβριακά το ΔΕΠΣ, το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, να μάθει ο Έλληνας μαθητής να σκέφτεται και να εργάζεται. Όχι να επιχειρεί απλά να συσσωρεύει σε εισαγωγικά γνώσεις. Ελπίζω να μέσα από αξιολόγηση του προγράμματος να υπάρξει η επόμενη, ας το πούμε, εκδοχή του και να δώσει ακόμη περισσότερη έμφαση στη μέθοδο. Πώς δουλεύουμε. Όχι τελικά τι μαθαίνουμε ή τι επιτυγχάνουμε, αλλά για να το πετύχουμε αυτό πώς δουλεύουμε. Θεωρώ ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει και με όλες αυτές τις νέες δυνατότητες, αυτή είναι μια μεγάλη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει το σχολείο. Μακρηγόρησα ή πλατείασα. Είχαμε το περιθώριο. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Μπορούμε να περάσουμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε στη συνέχεια για την Στρόγγυλη Τράπεζα. Σας ευχαριστώ.